Με τεράστια χαμόγελα και απίστευτες στιγμές ηρεμίας γέμισαν τα πρόσωπα των επιτυχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές έβαλαν εξ αρχής τον πήχη ψηλά και τελικά τα κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή και να διεκδικήσουν μία θέση στη σχολή της αρεσκίας τους. Έβγαλα 17.350. Στοχεύω, ήμουν ανάμεσα αγγλική φιλολογία, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, αλλά με τραβάει περισσότερο η δεύτερη, στο ΠΟΜΑΚ. Γενικά για όλα τα παιδιά, η Πανελλήνη είναι ένας δύσκολος αγώνας, όμως όποιος διαβάσει, ειδικά από την κατεύθυνσή μου που λένε ότι είμαστε πιο safe αποτέλεσμα, όποιος διαβάσει καλά θα περάσει. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί οι κόποι μου ανταμείφθηκαν επιτέλους. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά ήταν και μια χρονιά η οποία μου έδωσε γνώση. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να προσπαθούμε καθημερινά και να μην τα παρατάμε. Οι πολλές αποτυχίες οδηγούν σε επιτυχία. Η Ευαγγελία είναι μία από εκείνους τους μαθητές που έκαναν θυσίες κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής χρονιάς. Μέσα από τις αντίξωες συνθήκες όμως που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, κατάφερε όχι απλά να αφοσιωθεί στο διαβασμά της, αλλά και να γράψει υψηλές βαθμολογίες. Συγκέντρωσα 18.075 μόρια. Θεωρώ ότι μας βοήθησε η όλη κατάσταση, διότι είχαμε περισσότερο χρόνο να διαβάσουμε και να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι. Βέβαια, είχαμε και την πίεση, αλλά συνολικά νομίζω ότι μας ωφέλησε. Μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο βιβλία πέρασε η Μυρτώ τη δύσκολη φάση των πανελλήνιων εξετάσεων. Όλες οι αγωνίες και το άγχος της βρίσκονταν σε αυτό το χώρο που τελικά την έκανε να αφοσιωθεί στο στόχο της και να έχει την ευκαιρία να πετύχει μια θέση στο όνειρο. Και έβγαλα 18.300 μόρια κατά προσέγγιση, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το γεγονός ότι δεν είχαμε τη φυσική παρουσία των καθηγητών του σχολείου, που για μένα το σχολείο ήταν ένας πολύ μεγάλος φάρος φέτος. Πραγματικά με βοήθησε ουσιαστικά και ένα μέρος της επιτυχίας αυτής οφείλεται στους καθηγητές του σχολείου. Τα συναισθήματα ήταν πλούσια για τους επιτυχώντες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κρύψουν το χαμόγελο ανακούφισης για αυτή τη μάχη που τελικά κέρδισαν και μοιράζονται στην Κρήτη TV τα μυστικά της επιτυχίας τους. Μέχρι και την καραντίνα ήμουν okay, χαλαρός, μπορούσα να τα βγάλω εις πέρας. Μέσα στην καραντίνα, να πω την αλήθεια, λόγω της έλλειψης κοινωνικών επαφών, ας το πούμε, ζορίστηκα. Να βγαίνουν, να είναι ήρεμοι, να μην έχουν άγχος.